βγήκαν και πράγματα κατά τη διάρκεια των απαντήσεων που έχουν δώσει σε εσάς τους δημοσιογράφους, οι γιατροί. Ακριβώς, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι και πάλι, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε εδώ στα γραφεία του Πανκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η συνέντευξη τύπου που είχαν δώσει εδώ τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. Στο δίπλα μας έχουμε τον Αντιπρόεδρο των Ιδιωτών Γιατρών, Χάρη Αρμεύτη. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, τον Πρόεδρο της ΠΑΣ εκεί, τον έχεις εκεί, των Γιατρών του Δημοσίου, Κατερίνα. Να πούμε ότι ο κύριος Αγαθαγγέλου, ο Πέτρος Αγαθαγγέλου, πρόεδρος του ΠΗΣ, έκανε μια εκτενή αναφορά στο τι έγινε το τελευταίο διάστημα. Είπε μάλιστα ότι από το Σάββατο το βράδυ που ήταν η Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Κόσμου, το πεδίο έχει ξεκαθαρίσει, είναι διαφορετικό. Στις επιθέσεις που είχαν δεχτεί οι γιατροί όλο αυτό το διάστημα του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και τον μπούλινγκ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, που δέχθηκαν, δεν απάντησαν με λαϊκισμό, κρατήθηκαν στο ύψος τους, συνέχισαν και τις διαβουλεύσεις κανονικά χωρίς να απαντούν με μικρές πολιτικές και σκοπιμότητες όπως τυχόν γινόταν από άλλη πλευρά. Είπαν, ξεκαθάρισαν ότι ζητούν ένα γεσί το οποίο πρώτα απ' όλα θα διασφαλίζει την ποιότητα όλων εμάς των ασθενών και κατ' επέκταση του ιατρικού επαγγέλματος, γιατί και ήδη είναι εν δυνάμει οι ασθενοί και θα είναι όπως όλοι μας. Γι' αυτό και ζητούν ό,τι καλύτερο, κάτι που θα διασφαλίζει και τα φάρμακα και τα αναλώσιμα και τα εργαστήρια και όλες τις εξειδικευμένες εξετάσεις και αναλύσεις που πρέπει να γίνονται, γιατί με ένα μειωμένο προϋπολογισμό τίποτα από αυτά δεν μπορεί να γίνει και δεν είναι θέμα αμοιβών. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει όλα αυτά, Κατερίνα, βεβαίως. Μια Αναμαρία, άκουσαμε λίγο να ρωτήσουμε μια σημαντική ερώτηση τον κύριο Αρμεύτη, που είναι εκεί. Ελέγχθη, γιατί παρακολουθήσαμε ένα μέρος της διάσκεψης. Ελέγχθη ότι μετά το ψήφισμα για τις προϋποθέσεις, οι διαβουλεύσεις με τον ΟΑΗ αναστέλλονται και θα γίνονται διαβουλεύσεις, αν κατάλαβα καλά, με το Υπουργείο. Όχι, Κατερίνα, να ρωτήσω τον γιατρό Χάρη, αν θέλεις. Να μας πει ο κύριος, διαβάζω και εγώ από δημοσιεύματα και έχουμε συγχυστεί λίγο. Ναι. Η Κατερίνα ρωτά, κύριε Αρμεύτη, αν και εφόσον τώρα πια δεν θα διαβουλεύεστε με τον ΟΑΗ, αλλά με το Υπουργείο. Επί της ουσίας, εμείς έχουμε την πρόθεση να διαβουλευτούμε βάσει του ψηφίσματος. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι τα όρια ευθύνης και του ΟΑΗ είναι περιορισμένα. Δηλαδή, δεν μπορεί να έρθει ο ΟΑΗ από μόνος του να αυξήσει τον προϋπολογισμό. Ναι. Άρα, πρέπει να διαβουλευτούμε και με την νομοθετική και με την εκτελεστική εξουσία. Καθώς και με το Υπουργείο, αλλά και με τον ΟΑΗ, όπως συνεχίζεται ούτως ή άλλως η διαβούλευση. Ακριβώς. Απλά είναι το πεδίο δράσης του καθενός είναι διαφορετικό. Ακριβώς. Να πούμε, Κατερίνα, πάνω σε αυτό το κομμάτι, αν μου επιτρέπεις, ότι αυτή τη στιγμή ο Πανκύπριος Ιατρικός Σύλλογος θα αποταθεί στην εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, γιατί όλα αυτά που αφορούσε βεβαίως το ψήφισμα έχουν να κάνουν και με τους ίδιους. Θέλουν να συνεχίσουν το διάλογο. Στόχος τους είναι να γίνει το γεσί, ένα ποιοτικό γεσί που θέλουμε όλοι μας. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι και ο γιατρός Αρμεύτης εδώ. Να μην γίνεται ο αποπροσανατολισμός ότι τα ζητούμενα των γιατρών έχουν σχέση με τις αμοιβές τους. Ή αν θέλετε, μόνο με τις αμοιβές τους. Άννα Μαρία, εμείς ζητάμε τρόπος, την αύξηση του προϋπολογισμού για την υγεία. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Το κράτος, αν θέλει ποιοτικό και βιώσιμο γεσί, πρέπει να πάρει αποφάσεις και να διαθέσει χρήματα στην υγεία που να πλησιάζουν τουλάχιστον το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Άννα Μαρία, θα παρουσιάσω τους καλεσμένους μας στο στούντιο. Ναι. Αν υπάρχει περίπτωση να κλείσουμε τον ήχο και να ανοίξουμε τον ήχο, να ακούει και ο κύριος Αρμεύτης στούντιο, σε παρακαλώ, γιατί ίσως μπορεί να προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Έφη Καμίτση, μπορούμε να προσπαθήσουμε, σας παρακαλώ, μέχρι να παρουσιάσω τους καλεσμένους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Έφη Καμίτση από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, καλώς ορίσατε. Ο κύριος Κούμας, πρόεδρος της Πανκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών, και ο κύριος Κουλούμας, ο πρόεδρος και ο επικεφαλής των οργανωμένων ασθενών, καλώς ορίσατε. Λοιπόν, στάθηκα στο συγκεκριμένο, αν και θα θέλω και ένα γενικό δικό σας πρώτο σχόλιο. Ενημερώστε με, σας παρακαλώ, αν ακούει ο κύριος Αρμεύτης. Ωστόσο, είναι εδώ και ο κύριος Κούμας.
Σας ευχαριστώ που τα καταφέρατε. Κύριε Αρμεύτη, είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο η κυρία Καμίτση, ο κύριος Κουλούμας και ο κύριος Κούμας. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Καμίτση εκ μέρους του ΟΑΗ. Ακούσατε, κύριε Σπυροπαθή, θέλουμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο και κατά πόσον ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Από εδώ και πέρα, τι γίνεται, θα σταματήσουν οι διαβουλεύσεις με τον ΟΑΗ και θα αρχίσει η διαβούλευση? Όχι, να σας πω. Εμείς έχουμε δει το ψήφισμα που έχει βγάλει η Εκτάκτη Γενική Συνέλευση. Υπάρχουν απαντήσεις σε όλα τα θέματα που έθεσε ο ΠΙΣ. Υπάρχει περιθώριο συζήτησης για κάποια και πρέπει να επεξηγηθούν κιόλας κάπως οι θέσεις του ΠΙΣ. Τι ακριβώς εννοούμε κάποια θέματα. Παραχώρησαν διάσκεψη τύπου, έδωσαν νομίζω εξηγήσεις. Ναι, δεν ξέρω, αλλά δεν γίνεται να τις δείτε. Δεν γίνεται να γίνει από αέρωση η διαπραγμάτευση. Ναι. Πρέπει να γίνει συνάντηση με τον ΠΙΣ, να επεξηγηθούν οι θέσεις τους και οι δικές μας και έτσι να μπορέσει να γίνει μια συζήτηση. Τώρα ποιος δικαιούται να διαπραγματευτεί. Συζητάτε πολύ καιρό όμως με τον ΠΙΣ. Δεν τα ξέρατε από πριν αυτά? Τώρα είναι πρώτη φορά που τα βλέπετε? Κάποια έχουν τεθεί και στο παρελθόν. Ναι, κάποια έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί μέσα στο ψήφισμα δεν είναι ξεκάθαρα για μας τι ακριβώς είναι αυτό το ζητούμενο από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. Οπότε σίγουρα πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Δηλαδή υπαρθήκαν κάποιες αποφάσεις εκ μέρους του ΠΙΣ και πρέπει να γίνει μια συζήτηση με τον οργανισμό ο οποίος θα εφαρμόσει το Γενικό Σύστημα Υγείας για να δούμε ποια περιθώρια υπάρχουν για να υπάρξει μια. Ο οργανισμός θα εφαρμόσει το σύστημα υγείας. Ωστόσο, μεταξύ των προϋποθέσεων, και να με διορθώσει και ο κύριος Αρμεύτης ή ο κύριος Κούμας, υπάρχουν τουλάχιστον δύο ζητήματα, τα οποία το ένα που έχει να κάνει με την αύξηση προϋπολογισμού έχει να κάνει με την εκτελεστική εξουσία. Δηλαδή, δεν μπορεί να αποφασίσει ο ΑΗ αύξηση προϋπολογισμού, σωστά? Ναι, δεν μπορεί. Κατά ακρίβεια, υπάρχει νομοθεσία που λέει. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο εκτελεστική εξουσία. Η πολιτεία έχει αποφασίσει ποιο είναι το ύψος του προϋπολογισμού. Ναι. Οι προϋπολογισμοί όμως σε πολλά ζητήματα αλλάζουν και οι νομοθεσίες τροποποιούνται. Άρα και να πρόκειται και στην Βουλή. Ναι, ή ακριβώς στην εκτελεστική εξουσία να αποφασίσουν. Άρα εκ των πραγμάτων δεν μπορεί ο ΑΗ να συζητήσει αυτά τα πράγματα. Ή μπορεί. Ο ΑΗ δεν μπορεί να συζητήσει τίποτα το οποίο είναι εκτός του υφιστάμενου σχεδιασμού και της νομοθεσίας. Έτσι. Τώρα, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας υπάρχουν κάποια πράγματα που βεβαίως σηκώνουν συζήτηση και μπορούμε να τα δούμε μαζί με τον ΠΙΣ. Αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε εμείς το σχεδιασμό του ΓΕΣΥ, το οποίο εψήφισε η Βουλή και υπάρχει κάτω η νομοθεσία. Ναι, ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να πούμε κάτι, αν επιτρέπετε, διότι πρέπει να βλέπουμε και ιστορικά κάποια γεγονότα. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Όσον αφορά τις αυξήσεις των εισφορών. Ναι. Να πούμε ότι αυτές δεν έχουν βασιστεί ο προπολογισμός του ΑΗ πάνω σε τυχαίες αναλύσεις ή απλώς επειδή έκοψε ο νους κάποιου ότι αυτό είναι το ποσό. Το ποσό το οποίο έχει καθοριστεί βγήκε από μία αναλογιστική μελέτη, η οποία επικαιροποιήθηκε το 2013, και αυτή η αναλογιστική μελέτη από αυτόν τον παγκόσμιο οργανισμό που εξειδικεύεται στα θέματα αυτά έχει αποφασίσει ότι στην Κύπρο ο προπολογισμός υγείας είναι τόσος. Από εκεί και πέρα, για να μην υπάρχουν εσφαλμένες εντυπώσεις, εμείς ως ασθενείς θα ζητούσαμε, ενώ ο προπολογισμός όχι να γίνει 1,7, εμείς θα ζητούσαμε να γίνει 2,7. Άρα συμφωνείτε με την αύξηση και του προπολογισμού? Και περισσότερα. Συμφωνούμε και περισσότερα. 2,7. Εμείς θα λέμε 2-3 δισεκατομμύρια στην υγεία. Θα σας έλεγα κάτι όμως. Αυτό πρέπει να βασίζεται πάνω σε αντικειμενικά δεδομένα, πάνω σε μελέτες. Διαφορετικά θα μπούμε σε έναν πληστηριασμό, όποιος πει περισσότερα, αν το πούμε αυτό. Να πούμε κάτι άλλο. Ο ΑΗ από τότε το 2001 που έγινε ο νόμος για το ΓΕΣΥ, διότι συζητούμε τα τελευταία 40 χρόνια, μην το ξεχνάμε αυτό. Επίτηδες ιστορικών συμβούλιων έχουν μπει εισφορείς. Επίτηδες, έχουν μπει... τι εννοείται επίτηδες? Έχουν μπει εισφορείς. Το Οδηγικό Συμβούλιο του ΑΗ αποτελείται από τους εισφορείς, από αυτούς που εισφέρουν. Γιατί έχουν μπει αυτοί? Για να διασφαλίζεται ότι οι εισφορές είτε των πολιτών, είτε των εργαζομένων, είτε των εργοδοτών, είτε του κράτους, να γίνεται με σωστή χρήση. Μάλιστα. Γι' αυτό έχουν μπει στο Οδηγικό Συμβούλιο μόνο οι εισφορείς και δεν έχει μπει οποιοδήποτε άλλο μέσα. Άρα ο ΑΗ, στα πλαίσια εφαρμογής του ΓΕΣΥ, εάν δει ότι κάποια υπηρεσία είναι υποχρηματοδοτούμενη, τότε ο ίδιος ο ΑΗ θα έρθει και θα πει του κράτους: κύριοι, θα πρέπει να αυξηθούν οι εισφορές στο τάδε σημείο για να μπορέσουμε να αντεξέλθουμε στις ανάγκες. Το να λέει ο καθένας ότι εγώ θέλω να είναι 1,7, εγώ θα έλεγα ως ασθενή να είναι 2,7. Ο καθένας τι εννοείται? Το ΠΙΣ. Πού το βασίζει ο ΠΙΣ ότι πρέπει να είναι 1,7 ο προπολογισμός του σχεδίου υγείας? Πού το βασίζει? Η πολιτεία βασίζεται πάνω σε μια μελέτη που έγινε από μια
αναλογιστική μελέτη που έγινε από μια παγκόσμια εταιρεία. Κύριε Αρμεύτη, θέλετε να παρέμβετε πρωτού δώσω. Υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση. Ξεκάθαρη απάντηση. Είναι οι δείχτες της μέσης, οι μέσοι δείχτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μέσοι δείχτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι ο προϋπολογισμός των συστημάτων υγείας πρέπει να είναι τουλάχιστον 9% επί του ΑΕΠ της χώρας. Οπότε αυτομάτως καταρρύπτεται ότι αυτή η άποψη ότι ο προϋπολογισμός φτάνει. Και κάτι δεύτερο. Δεν είναι η άποψη του ΠΙΣ. Καλά, από δεν είναι, προσφέρετε δεν είναι η άποψη του ΠΙΣ. Μέσα από τα σχέδια υγείας των χωρών αυτών δεν προσφέρετε ως υπηρεσία. Αφήστε με να απαντήσω, παρακαλώ. Λοιπόν, όταν μιλάμε για προϋπολογισμό, δεν ζητήσαμε σε καμία περίπτωση, προσέξτε, να αυξηθεί η εισφορά των πολιτών. Το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του και να δώσει στην υγεία αυτό που δίνουν τα κράτη, τα προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη. Και η αναλογία είναι 70% πρέπει να προσφέρει το κράτος και 30% ο πολίτης. Είναι με δεδομένα που μιλάμε και δεν λέμε ό,τι θέλουμε εμείς. Απλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Η άποψη αυτή. Σας παρακαλώ, αφήστε με να ολοκληρώσω και μπορώ να σας πω γιατί δεν είναι αυτό που λέει η μελέτη της Mercer. Λοιπόν, και δεν θα πούμε στον αέρα τώρα για τη μελέτη. Οπότε θέλετε όμως μπορούμε να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, το κόστος στην υγεία σήμερα στην Κύπρο είναι κοντά στο 1,6 δισεκατομμύρια. Έγινε και στις μελέτες, σε ορισμένες μελέτες δόθησαν στοιχεία που υποκοστολόγησαν το μέγεθος του ιδιωτικού τομέα. Γι' αυτό έχουμε αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν απαντήσεις για όλα. Δεν είναι, η άποψη του ΠΙΣ. Το ξεκαθαρίζω. Είναι η άποψη της Γενικής Συνέλευσης του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και είναι μια ξεκάθαρη εντολή από χίλιους και πλέον γιατρούς και του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα. Επιτέλους, ας μπουν στη διαδικασία να ακούσουν τι λέμε και να απαντούν τεκμηριωμένα και να μην λαϊκίζουμε για να δημιουργούμε εντυπώσεις και κλίμα εναντίον των γιατρών. Αυτό είναι το, αν θέλετε, το παράπονο του ιατρικού κόσμου, ότι αποπροσανατολίζουμε από τα προβλήματα, από όλα αυτά που δεν έγιναν, με το να λαϊκίζουμε και να κάνουμε επιθέσεις εναντίον των γιατρών. Κυρία Καμίτση, ούτε κανένας λαϊκίζει, ούτε κανένας επιτίθεται στους γιατρούς και νομίζω ότι μπορεί ήδη να το λέτε αυτό για να περιχαρακώνετε τους γιατρούς γύρω από την ηγεσία. Υπάρχουν καταγεγραμμένα. Ναι, αν μπορώ να πω κάτι όμως για τις δαπάνες υγείας. Οι δαπάνες υγείας τις μετρά κάθε χρόνο η Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου βάσει των προδιαγραφών που θέτει το Eurostat και με τον ίδιο τρόπο επιμετρούνται σε όλες τις χώρες και καταγράφεται στην Κύπρο. Το ποσοστό που καταγράφεται και στις άλλες χώρες άλλα ποσοστά. Το ότι μια χώρα μπορεί να έχει πιο ψηλό ποσοστό σε δαπάνες υγείας από μια άλλη, δεν υπάρχει κανόνας και να λέει όλοι είναι, πρέπει να είναι στο 10%. Κάποιοι είναι κάτω από το 10%, κάποιοι είναι πάνω από το 10%. Αλλά έτσι λειτουργεί σήμερα η οικονομία της Κύπρου. Διατίθεται κάποιον ποσό για την υγεία, κάποιον ποσό για την παιδεία, κάποιον για τις υπόλοιπες υπηρεσίες, κάποιον για τη βιομηχανία. Αυτό είναι το infrastructure σήμερα που υπάρχει. Υποδομή. Για τον τρόπο υποδομή βάσει της οποίας λειτουργεί η οικονομία. Έτσι το ΑΕΠ είναι συγκεκριμένο. Το ΑΕΠ είναι το συγκεκριμένο και οι δαπάνες που δίνονται στην υγεία είναι συγκεκριμένες. Αν έπρεπε να ήταν πιο ψηλές ή πιο χαμηλές, είναι άλλο θέμα. Και αν είναι πιο ψηλές, πού θα πάνε αυτές οι πιο ψηλές δαπάνες. Στην Κύπρο, ο λόγος που είναι πιο χαμηλές από το μέσο δηλαδή, όρο. Ανάγκη. Να τελειώσω. Να μας πείτε ότι δεν υπάρχουν άλλες ανάγκες. Ένα λεπτό να τελειώσω. Παρακαλώ. Στην Κύπρο, ο λόγος που είναι πιο χαμηλές οι δαπάνες υγείας είναι επειδή διατίθενται πολύ λίγα χρήματα στην έρευνα που επιμετράται στις δαπάνες υγείας των άλλων χωρών και στη μακροχρόνια φροντίδα, η οποία στην Κύπρο είναι πάρα πολύ χαμηλή δαπάνη, επειδή τους ηλικιωμένους, όπως επιτοπλίστων, τους φροντίζουν οι οικογένειες. Οπότε υπάρχουν λόγοι που είναι οι δαπάνες πιο χαμηλές. Αλλά αυτή είναι μια πιο τεχνική, επιστημονική συζήτηση που, αν θέλετε, μπορούμε να την κάνουμε όποτε θέλετε. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή και μπορούμε να τα εξηγήσουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά όλα αυτά πρέπει να βασίζονται πάνω σε επιστημονικές μελέτες. Κυρία Καμίτση, και όχι σε... δεν τα ξανασυζητήσετε όλα αυτά. Βεβαίως συζητήθηκαν. Άρα... και αυτόν... Ένα λεπτό. Συζητήθηκαν εδώ και δεκαετίες αυτά τα πράγματα. Έγινε αναλογιστική μελέτη, ήρθε η Τρόικα, ξαναμελέτησε όλα αυτά τα θέματα. Ήρθε η Παγκόσμια Τράπεζα, το ίδιο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και εμείς πάμε πίσω τώρα να ξαναμελετήσουμε αυτά που έχουν μελετηθεί από πάρα πολλούς εμπειρογνώμονες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κύριε Αρμεύτη, είχατε θέσει αυτά τα στοιχεία εξ αρχής όταν ξεκίνησε αυτή η διαβούλευση? Και βάλε. Άρα τα θέσατε κι εσείς. Δεν είναι κρυφά. Είναι διατυπωμένες οι θέσεις. Είναι διατυπωμένες οι θέσεις του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Ναι, αλλά μεσολάβησε η ψήφιση μιας νομοθεσίας. Είναι βάση μελετών. Την νομοθεσία στο ΓΕΣΥ που προνοούσε τις εισφορές στο ύψος τους. Δεν θυμάστε τι είχε γίνει τότε.
Τα ξαναλένε. Μα η Βουλή ψήφισε. Πρέπει να σεβόμαστε πλέον τις νομοθεσίες του κράτους. Εντάξει, οι νομοθεσίες όμως τροποποιούνται και με αυτό. Θέλω να πάω και να δώσω τον λόγο και τον κύριο Σαββίδη. Πολλές νομοθεσίες του κράτους και πολλοί νόμοι του κράτους και νομοθεσίες του κράτους έχουν οδηγήσει το κράτος σε αδιέξοδα. Και απλώτε, ας μην δημιουργήσουμε ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα όπως τα άλλα προβλήματα που έχουμε περάσει στο πρόσφατο παρελθόν. Τι έχει αλλάξει? Τα είχατε ξαναπεί πριν από 1,5 χρόνο. Εσείς, σαν οργανωμένοι ασθενείς, η Βουλή εν τη σοφία σας λέμε, άκουσαν όλους. Θα περιμέναμε οι οργανωμένοι ασθενείς να ήταν οι πρώτοι που θα ζητούσαν να δοθούν λεφτά στην είμαστε υγεία. Είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε στην Ευρώπη και δεν είναι στην έρευνα. Δεν χρηματοδοτείται η έρευνα. Διαφωνούμε κάθετα. Διαφωνούμε κάθετα ότι δεν χρηματοδοτείται η έρευνα από τα συστήματα υγείας. Είναι από άλλους πόρους που χρηματοδοτείται η έρευνα στην Ευρώπη. Δεν είναι από τα συστήματα, είναι από τις εθνικές δαπάνες υγείας, κύριε Αρμεύτη. Κύριε Αρμεύτη, είμαστε οι πρώτοι που δεν είναι στον προπολογισμό των ΓΕΣΥ των χωρών. Αλλά διαφωνούμε είμαστε υπέρ της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας επιτέλους. Σε ό,τι αφορά... Που θα μας διασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση που μας την αρνείστε. Όλοι όσοι είστε εμπλεκόμενοι, όσοι ψηφίζετε, όσοι αποφασίζετε εδώ και δεκαετίες. Είναι το σύνολο του ιατρικού κόσμου. Είναι το σύνολο του ιατρικού κόσμου που έχει δώσει αυτό το δυνατό ψήφισμα. Μην το αφισβητείτε. Κύριε Αρμεύτη, επιτέλους, σεβαστείτε λίγο τους γιατρούς. Τους σεβόμαστε, τους εκτιμούμε και τους αγαπάμε τους γιατρούς. Τι λέτε, σας αρνείστε? Δεν μας το δείχνετε, δυστυχώς. Λέτε, μας αρνείστε, είπατε του κύριου Αρμεύτη. Τι όχι, το αρνείστε είναι γενικό. Ο ασθενής εδώ και δεκαετίες. Έχει την πιο μεγάλη διάκριση ο Κύπριος πολίτης. Δεν έχει ισότιμη πρόσβαση. Έχεις λεφτά, έχεις πρόσβαση. Το μας αρνείστε, δεν... εννοείτε... Το αρνείστε γενικά σε όλους. Α, γενικά. Κύριε Κουρούμα, ναι, εντάξει. Σας παρακαλώ, απαντήστε μου ένα πράγμα. Γιατί επικαλείστε τους νόμους. Η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων που ήταν από τις προϋποθέσεις εφαρμογής του ΓΕΣΥ εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί δεν έγινε? Ήταν ευθύνη των γιατρών που δεν έγινε? Όχι. Και τώρα δικαιολογημένα ο ΑΗ το παλάκι το ρίχνει στο Υπουργείο Υγείας. Είναι καθαρά ευθύνη του. Α, τώρα εντάξει, αποφασίσετε επιτέλους ποιον εκπροσωπούμε. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε στη μέση τον ΟΑΗ και ό,τι δεν συμφέρει στον ΟΑΗ θα το ρίχνει στο Υπουργείο Υγείας και ό,τι δεν συμφέρει στο Υπουργείο Υγείας θα το ρίχνει στην Βουλή. Το πράγμα είναι ξεκάθαρο. Αν θέλουμε να έχουμε ένα ποιοτικό και βιώσιμο ΓΕΣΥ, πρέπει το κράτος να διαθέσει λεφτά στην υγεία. Θέλω να δώσω τον λόγο, κύριε Αρμεύτη, συγγνώμη. Είναι τόση ώρα εδώ ο κύριος Κούμας και δεν έχει μιλήσει. Να πω κάτι τελευταίο. Εάν τελικά ο ιατρικός κόσμος, η απέτηση του είναι αύξηση προπολογισμού και μόνο, τότε να συναντηθούμε μαζί και να κάνουμε κοινό αίτημα. Για την υγεία. Αν δεν μπορούμε αυτό. Είναι 5 προϋποθέσεις. Αφού υπάρχουν... το ψήφισμα έχει προϋποθέσεις. Α, διότι έχουμε μείνει σε αυτό. Για την ιατρική, η ιδιωτική ιατρική δεν έχουμε αναφερθεί που αλλάζει τη φιλοσοφία ολόκληρου συστήματος. Εις βάρος των ασθενών. Να ακούσουμε και τον κύριο Κούμα. Σε όλα τα συστήματα υγείας, κύριε Γκουλούμα, συμμετέχει και ο ιδιωτικός τομέας. Ενημερωθείτε και θα δείτε ότι δεν είμαστε μακριά. Στην Κύπρο η φιλοσοφία του ΓΕΣΥ είναι ότι εντός του ΓΕΣΥ, εντός των δικαιούχων, δεν επιτρέπεται ιδιωτική ιατρική. Αυτό έτσι είναι βασικό πυλώνα. Επιθυμείτε στο ΓΕΣΥ να συμμετέχουν οι ιδιωτικές κλινικές ή δεν επιθυμείτε? Όλοι. Πώς θα συμμετέχουν όταν ο προϋπολογισμός που τους προσφέρεται είναι 50% λιγότερο από τα σημερινά τους έξοδα και βάλε? Άρα, με μια αστάθμητη τιμή μονάδας. Ελάτε, ζητήστε αυτό μόνο. Από πού το συμπεράνουμε? Όχι τα υπόλοιπα. Πείτε μας με ποιες ιδιωτικές κλινικές έχετε συμφωνήσει ότι θα συμμετέχουν στο ΓΕΣΥ. Δεν είμαι ο ΑΕΟ. Υπάρχουν συμφωνίες στο παραένα. Δεν έχουμε. Αν δεν είσαστε τώρα ο ΑΕΟ. Γιατρέ, δεν έχουμε. Έχετε συμφωνίες με ιδιωτικές κλινικές όταν θα συμμετέχουν? Κύριε Αρμεύτη, μια στιγμή και είστε να δώσω κοντά τουλάχιστον ότι θα συμμετέχουν. Κύριε Αρμεύτη, με τον ΠΙΣ για να καταλήξουμε, συζητούμε εδώ και ένα χρόνο με τις ιδιωτικές κλινικές και γενικά με όλα τα νοσηλευτήρια. Η συζήτηση άρχισε τώρα για τις αμοιβές τους επειδή θα ενταχθούν το 2020. Φυσικά και δεν έχουμε καταλήξει ακόμα. Εμείς δεν πρέπει να γνωρίζουμε. Τιμές, κυρία Καμίτση, δεν πρέπει να γνωρίζουμε. Για να αρχίσει η συζήτηση, παρακαλώ. Για να αρχίσει η συζήτηση. Οπότε, τελευταία ερώτηση και θα σας αφήσω. Μια τελευταία ερώτηση από μένα. Παρακαλώ. Είναι ερώτηση από τους συναδέλφους όμως, δεν είναι δικιά μου. Οι χειρουργοί που είναι συνεργάτες με ιδιωτικές κλινικές, πώς θα αποφασίσουν τη συμμετοχή τους αν δεν ξέρουν αν θα συμμετέχουν ιδιωτικές κλινικές? Συγγνώμη, έπρεπε να είχαν όλα αυτά αποφασιστεί. Πώς να αποφασίσουν για να γνωρίζει Γενάρη, ο ιατρικός κόσμος. Δεν θα εγκλωβιστεί ο ιατρικός κόσμος. Για την εξωνοσοκομιακή, γιατρέ, θα συμφωνήσουν τον Γενάρη και ήδη δόθηκαν οι τιμές της ενδονοσοκομιακής. Έχουμε όλη την καλή πρόθεση
Έχουμε όλη την καλή πρόθεση να συζητήσουμε οτιδήποτε. Αλλά δεν θα επιτρέψουμε να εγκλωβιστεί ο ιατρικός κόσμος σε αποφάσεις της τελευταίας στιγμής. Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες και τεκμηριώνονται και επιβεβαιώνονται με ένα μεγάλο ψήφισμα. Λοιπόν, κύριε Κούμα. Εντάξει, έχουν τεθεί πάρα πολλά θέματα. Πάρα πολλά ερωτήματα. Ακούσαμε ότι η αυτονόμηση δεν έχει σχέση με το ΓΕΣΥ. Δεν γνωρίζω αν ισχύει αυτό. Αν ισχύει, νομίζω γιατί συζητάμε. Όχι, δεν έχω πει κάτι τέτοιο. Έχω πει ότι δεν έχει σχέση ο ΑΗ με την αυτονόμηση. Δεν είναι η αρμοδιότητα. Ο ΑΗ δεν έχει σχέση, το αντιλαμβάνομαι. Ναι. Αν η αυτονόμηση έχει σχέση με το ΓΕΣΥ, ναι, πρέπει να ερωτηθούν αυτοί που ήταν υπεύθυνοι ώστε να εφαρμόσουν την αυτονόμηση, τι έχουν κάνει, τι προτίθενται να κάνουν και τι δεν έχουν κάνει. Και αν αυτά που έχουν κάνει διασφαλίζουν βιωσιμότητα του ιδίου του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 1η Νέχτου του 2019 και μετέπειτα από την, όταν θα μπει και η ενδονοσοκομιακή από την 1η Νέχτου του 2020. Ένα το ερώτημα. Γιατί είναι προϋπόθεση πρώτα αυτονόμηση? Είναι προϋπόθεση γιατί γινόταν αντιληπτό ότι τα νοσοκομεία φθήνανε. Άρα αν αυτό που όλοι αποκαλούμε είναι η ραχοκοκαλιά του Γενικού Σχεδίου Υγείας δεν είναι ραχοκοκαλιά, αν καταρρεύσει, γιατί δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα μέτρα. Έχει καταρρεύσει, εσείς μας το είπατε την άλλη φορά, ναι, ότι καταρρεύσει. Υπάρχει ο τρόπος που λειτουργεί, το υφιστάμενο, ναι, ο τρόπος που λειτουργεί, ναι, ο τομέας της υγείας σήμερα. Οδηγεί σε κατάρρευση. Όχι μόνο τα δημόσια νοσηλευτήρια. Έχει δημιουργήσει πάρα πολλές τρευλώσεις και θα επιληθούν τα θέματα με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Γι' αυτό για την αυτονόμηση. Για την αυτονόμηση δεν είναι αρμοδιότητα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Ναι. Αλλά να κάνω μια παρένθεση εδώ. Πώς είσαστε τόσο σίγουροι δηλαδή ότι η συγκεκριμένη αυτονόμηση θα είναι. Να με αφήσετε ένα λεπτό. Να με αφήσετε ένα λεπτό. Και δεν με αφήνετε να συμπληρώσω αυτά που θέλω. Συμπληρώστε και μετά μπορώ να σας απαντήσω. Παρακαλώ. Κύριε Κούμα. Άρα η αυτονόμηση πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει η σωστή αναδιοργάνωση και εξυγχρονισμό των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Έχουμε χάσει 16 μήνες, θα χάσουμε ακόμα 2 μέχρι το διορισμό των διοικητικών ομάδων οι οποίες θα αναλάβουν δράση. Το ερώτημα είναι απλό. Τις 2 του Γενάρη θα αναλάβουν δράση πρακτική ή απλώς θα αναλύσουν στοιχεία και θα έρθουν με συγκεκριμένες μετέπειτα εισηγήσεις. Έναν το κρατούμενο. Έχει πει ο αγαπητός Μάριος διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης. Ναι, συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά πρέπει να προσθεθεί και κάτω κάτι. Και ποιοτική νομίζω. Αν τα δημόσια νοσηλευτήρια δεν μπορούν να προσφέρουν αυτόν την ποιοτική, νομίζω ναι, δεν είναι αυτόν το που απαιτεί ο κάθε Κύπριος πολίτης και ιδιαίτερα ο ασθενής. Έχουμε μπει στη συζήτηση από ό,τι έχω αντιληφθεί. Γίνεται λόγος ότι παραδείγματος χάρη το 10% που αναφέρεται ως ο μέσος όρος για την Ευρώπη εξαρτάται και από τι προσφέρει το κάθε σύστημα υγείας. Ναι, προκαλώ εδώ να μας πείτε τι προσφέρει το συγκεκριμένο σύστημα και γιατί καλύπτει παραδείγματος χάρη 6,4 και όχι 10. Το χρόνιο και μίζω θέμα χρόνιες παθήσεις, χρόνια ασθενείς κατηγορίες, οι οποίες πρέπει επιτέλους να τις γνωρίζουμε. Να γνωρίζουμε ποιοι θα πάνε, πού θα πάνε, τι θα κάνουν. Αυτό που λέμε μακροχρόνια φροντίδα ή αποκατάσταση και δεν υπάρχει, δηλαδή μας διασφαλίζει, θα τους βγάζουμε. Είναι αυτό που βιώνουμε τώρα στα δημόσια νοσηλευτήρια. Κάνουμε εξειδήριο, δεν υπάρχει το κέντρο αποκατάστασης. Ύστερα από 24-48 ώρες ο ασθενής επιστρέφει πίσω. Φορτώνονται τα νοσοκομεία, υπάρχουν αυτές οι λίστες αναμονής, όλες αυτές οι καθυστερήσεις. Γιατί δεν έχουμε προνοήσει έγκαιρα στο τέλος της ημέρας, αν η χώρα μας έχει ανάγκη από ένα τέτοιο σύστημα, να το συζητήσουμε, να το καταγράψουμε έγκαιρα και να πούμε ναι, χρειαζόμαστε τόσες δαπάνες. Έχει γίνει λόγος ότι ναι, από τους ασθενείς ότι δεν είναι εναντίον και 2 εκατομμύρια και 2,7. Την αύξηση του προϋπολογισμού. Το θέμα ναι, πρέπει να πούμε μια ερώτηση παρακάτω. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά, ο ασθενής, ο εργοδότης ή το κράτος? Αυτοί που εισφέρουσαν. Τρεις είναι αυτοί που εισφέρουσαν. Πρέπει να τα απαντήσουμε. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Στο τέλος της ημέρας όμως, όλοι αναλώνουμε το χρόνο μας να υποδείξουμε ότι ξέρετε με έναν τρόπο ή οι γιατροί του δημοσίου είναι τέτοιοι ή οι ιδιώτες οι γιατροί είναι τέτοιοι. Επιτέλους, ναι, ας βάλουμε στην εξίσωση. Φταίνε πάντα οι γιατροί. Πάντα φταίνε οι γιατροί. Και επειδή εκπροσωπώ τους γιατρούς του δημοσίου, ναι, το βιώνουμε καθημερινά και προκαλώ τον οποιοδήποτε να έρθει να μου πει το αντίθετο. Ξέρετε, θα πάρω μια λέξη, εφικτές λύσεις. Στα συστήματα υγείας τα οποία θέλουμε πραγματικά να είναι αποδοτικά προς όφελος του ασθενή πρωτίστως, δεν εφαρμόζεις εφικτές λύσεις. Εφαρμόζεις σωστές, ποιοτικές και βιώσιμες. Δεν μπορώ εγώ γιατρός να μου λέει το πρωτόκολλο π.χ. που δεν ξέρω από πού μπορεί να γραφτεί. Ξέρεις, δικαιούσε να γράψεις ultrasound ή δεν δικαιούσε.
ή αν γράψεις πάνω από 100, γιατί χρειάστηκα να τα γράψω, θα πέσει κάτω η τιμή μονάδας. Δεν είναι έτσι που εξασκείται η ιατρική. Και επιτέλους, θα το επαναλάβω και θα το πω ξανά. Πρέπει να προσεγγίσουμε τον όλο σχεδιασμό, αντιλαμβανόμενοι, προσπαθώντας τουλάχιστον να αντιληφθούμε τι σημαίνει εξάσκηση της ιατρικής, τι σημαίνει παροχή ποιοτικής ιατροφαρμακευτικής φροντίδας προς τον συνάνθρωπό μας. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Όταν είσαι γιατρός και έχεις απέναντι σου τον ασθενή, προκαλώ τον οποιοδήποτε να έρθει μια ημέρα στα τμήματα των πρώτων βοηθειών, στις εντατικές ή σε έναν εξωτερικό ιατρείο, αν θεωρούν ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι τόσο απλά που λύνονται. Μπορεί να έρθουν ένα πρωί στο ιατρείο που είμαστε εμείς εκεί πέρα για να δουν τι προγραμματισμός γίνεται, ώστε να καταφέρουμε λόγω έλλειψης συνθηκών κλινών να ανταπεξέλθουμε και να μην μείνει κανένας ασθενής στη λίστα αναμονής. Πάνω σε αυτό με την αναμονή, να ρωτήσω και τον κύριο Αρμεύτη και θα σας δώσω το λόγο, κύριε Καμίτση και κύριε Κουλούμε, εννοείται, για τον παράγοντα χρόνο. Εσείς, αντιλαμβάνομαι, κύριε Αρμεύτη, έρχεστε και σε επαφή με ασθενείς σας. Οι ασθενείς σας σας εκφράζουν κάποιους προβληματισμούς? Ακριβώς. Σας ρωτάνε διάφορα πράγματα? Δηλαδή, για παράδειγμα, τις δικές μου απορίες που δεν κατέχω είναι εντελώς διαφορετικές από τη συζήτηση που κάνουμε. Δηλαδή, για μένα μια απορία θα ήταν τούτη διαδικασία πρωτοβάθμια, μετά δευτεροβάθμια, δηλαδή θα πάω απευθείας των ειδικών, θα πρέπει να πληρώσω. Ο παράγοντας χρόνος έχει να κάνει με την έγκαιρη, με την υγεία μου, ενώ θα έχω επιπτώσεις εγώ? Δηλαδή, έχω κάποιες απορίες που είναι πολύ πιο μακριά από αμοιβές, από το α, από το β, δηλαδή τι με καίει ως ασθενής. Υπάρχουν, ναι, μπορώ να σας πω ότι οι ασθενείς, οι βασικοί τους, γιατί κακά τα ψέματα, στους ασθενείς δημιουργήθηκε μια εικόνα εξωπραγματική. Και δυστυχώς αυτή η εικόνα, όσο περνά ο καιρός, καταρρύπτεται. Δηλαδή, στο ερώτημα, οι ασθενείς, γιατρέ, θα μπορώ να νοσηλεύομαι όπου θέλω, η απάντηση είναι απλή. Θα νοσηλεύεσαι στις κλινικές που θα είναι συμβεβλημένες με το σύστημα. Και το ερώτημα το μεγάλο που κάνουν οι ασθενείς είναι, καλά λέει, θα μπορώ, εγώ αν θέλω να πάω σε μια ιδιωτική κλινική ή αν ο γιατρός μου που θέλει να με χειρουργήσει είναι σε αυτή την κλινική και δεν είναι συμβεβλημένο με το σύστημα, τι θα κάνω? Η απάντηση είναι ότι θα πρέπει να πας και να καλύψεις τα έξοδα από μόνοι σου. Το ιδανικό σύστημα, και αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί πρέπει να περάσουμε το μήνυμα ότι από τη στιγμή που οι ιδιώτες αλλά και οι γιατροί του δημοσίου θέτουμε προϋποθέσεις, εκφράζουμε μία πρόθεση συμμετοχής. Αν δεν μας ενδιέφερε, θα ήμασταν στο σπίτι μας, να μην έχουμε και δημόσια έκθεση και να μην γινόμαστε και να προκαλούμε και κάποιους να έρχονται να μας, εναντίον μας με αυτά που λέμε. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, γιατί ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος είναι υπόλογος στα μέλη του, στους γιατρούς, τους οποίους αυτούς εκφράζει. Και είναι οι ανησυχίες τη συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών. Να ακούσουμε και κάποιοι νόμιζαν ότι είναι 50 γιατροί που διαμαρτύρονται. Δεν είναι 50 γιατροί. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών που έχουν αυτές τις απόψεις και αυτές τις θέσεις που σας εκφράζω. Κύριε Κουλούμ. Επιτέλους, ας γίνουν κατανοητές. Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι εμείς τους γιατρούς μας τους εκτιμούμε, τους αγαπάμε, είμαστε κάθε μέρα μαζί τους. Διότι είμαστε χρόνοι πάσχοντες και αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ιδιαίτερη σχέση με τους γιατρούς μας. Αυτό το οποίο ως οργανωμένος φορέας ασθενών λέμε είναι ότι δυστυχώς η ηγεσία του ΠΙΣ άλλα διακήρυτε, άλλα μας έλεγε κατηδία και φαίνεται μέσα από τις μεθοδεύσεις. Τι σας έλεγε? Ποια ηγεσία του ΠΙΣ, κύριε Κουλούμα, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ποια ηγεσία του ΠΙΣ? Έχουμε επανειλημμένες συναντήσεις με την ηγεσία του ΠΙΣ. Ξεκαθαρίστε. Ποια η ηγεσία του ΠΙΣ σας διακύρει και άλλα? Η νυν ηγεσία. Η νυν ηγεσία. Βεβαίως. Λυπάμαι να το πω, αλλά αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εντάξει. Και απορώ γιατί το λέτε. Προσπαθείτε ξανά να δημιουργήσετε κλίμα. Δεν είσαστε σε συναντήσεις που είμαστε παρόν. Άστε συναντήσεις επανειλημμένες που είχαμε ενημέρωση με την ηγεσία του ΠΙΣ. Μας διαβεβαίωνε. Προσπαθείτε ξανά να δημιουργήσετε κλίμα εναντίον. Καλά, θέλετε από μια άποψη μου ή θέλετε από μια στιγμή, κύριε Αρμεύτη, γιατί είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσει τι σας διαβεβαίωναν εντός και τι είναι εκτός. Ότι δεν δεχόμαστε αυτή τη μορφή εναντίον της ηγεσίας του ΠΙΣ. Η ηγεσία του ΠΙΣ έδωσε το μήνυμα της το Σάββατο. Επιτέλους, μπορεί να το καταλάβετε, κύριε Κουλούμα. Αφήστε το αφήγημα. Δεν εξυπηρετεί αυτό. Να πείτε αυτά που θέλετε. Ελεύθερα αλλά τεκμηριωμένα. Τεκμηριωμένα, ρωτήστε την ηγεσία του ΠΙΣ που είμαστε παρόν σε συναντήσεις. Τι μου λέτε τώρα?
Τι διαφορετικό έλεγε η ηγεσία του ΠΙΣ έχει εντολή από τους γιατρούς. Αφού δεν με αφήνει. Παρακαλώ. Μας διαβεβαίωνε, χρόνο τόσες μέρες. Μας διαβεβαίωνε ότι είναι υπέρ της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας και ότι συμφωνούν με τη φιλοσοφία του συστήματος. Καλά. Έχουν πει δηλαδή όχι. Αφού είπανε θέλουμε το γεσί με αυτές τις προϋποθέσεις. Κοιτάξτε, δείτε. Το θέλουμε ένα γεσί είναι ένα, το θέλουμε το εφιστάμενο σχεδιασμό του γεσί είναι άλλο. Το να ζητάμε αυτή τη στιγμή ότι. Εμείς δεν θέλουμε το οποιοδήποτε γεσί, κύριε ακριβώς. Κουλούμα. Βλέπετε, το λέει και ο ίδιος. Δεν είναι υπέρ του γεσί αυτού. Εντάξει. Είναι υπέρ ενός άλλου. Όπως δεν θέλουμε και στο Κυπριακό την οποιαδήποτε λύση, θέλουμε γεσί με περιεχόμενο. Το περιεχόμενο μας ενδιαφέρει. Ακριβώς το Κυπριακό είναι εδώ. Εσείς θέλετε θέλουμε... μόνο το γεσί και όποιο γεσί να είναι. Ακριβώς το Κυπριακό είναι εδώ. Το γεσί έγινε Κυπριακό. Όποιον να... μια στιγμή. Εμείς λέμε. Το... Είμαστε συγκεκριμένοι. Το γεσί το οποίο έχει συζητηθεί εδώ και 40 χρόνια. Έχει σχεδιαστεί και έχει ψηφιστεί. Είναι εκεί γραμμένο. Μάλιστα. Είναι υπέρ, ναι ή όχι, αυτού του γεσί. Κύριε Αρμεύτη, φοβάστε ότι το εφιστάμενο χωρίς τις προϋποθέσεις θα καταρρεύσει. Με μαθηματική ακρίβεια σας κάνω μια δήλωση και παίρνω όλη την ευθύνη της δήλωσης που κάνω. Με μαθηματική ακρίβεια, αν αυτό το γεσί εφαρμοστεί ως έχει, θα καταρρεύσει. Μάλιστα. Μέσα σε 8 μήνες. Την τιμή μονάδας, κύριε Κουλούμα, μπορείτε να την εγγυηθείτε. Μέχρι 9 μήνες. Ξέρετε ότι αν εφαρμόσουμε αυτούς τους αριθμούς, γιατί έχουμε κάνει τις μελέτες μας με τους αναλογιστές που συνεργαζόμαστε, η τιμή μονάδας, υπάρχουν ειδικότητες που η τιμή μονάδας πάει στα 3,5 ευρώ. Μα ποια μελέτη αναλογιστική έχετε κάνει? Έχετε κάνει αναλογιστική μελέτη, κύριε Αρμεύτη, για να μην παραπληροφορούμε τον κόσμο. Έχετε κάνει αναλογιστική μελέτη, έγινε μηνύα. Έχει delay. Άλλο είπα. Ακούστε να σας πω. Είναι διαφορετικό αυτό που έχω πει. Έγινε ένα αναλογιστική μελέτη, πείστε μας. Η πρόταση... Όχι, δεν είναι αυτό που είπα. Ακούστε με. Αν εφαρμοστεί η πρόταση του ΟΑΗ με τιμή μονάδας 15 ευρώ και αυτά που δώσατε στη δημοσιότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέσα σε 8 με 9 μήνες υπάρχουν ειδικότητες που η τιμή μονάδας θα πάει στο 3,5 ευρώ. Κυρία Καμίτση, μπορεί να απαντήσει η κυρία Καμίτση. Το να τάσουμε και να δημιουργούμε εντυπώσεις είναι καλό. Ναι. Κυρία Καμίτση, συγγνώμη που σας διέκοψα, αλλά επειδή απευθύνεται στον ΟΑΗ. Λέγοντας ο κύριος Αρμεύτη ότι μόνο θα πάει 3,5% δεν είναι εντύπωση. Είναι γεγονός. Ναι. Αυτά δεν είναι εντυπώσεις. Το να λέμε εμείς γεγονότα που έχουν γίνει είναι εντυπώσεις. Για όνομα του κύριου Αρμεύτη νομίζω ότι προσβάλλεται η νομοσύνη μας. Αυτό είναι εντύπωση που δημιουργάτε. Ότι μόνο θα πάει 3,5%. 3,5 ευρώ. Αυτό είναι εντύπωση που λέτε. Γιατί, να σας εξηγήσω κύριε Κουλούμα, να σας εξηγήσω για να το καταλάβετε. Σύντομα κύριε Αρμεύτη, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Επειδή δεν λάβατε υπόψη των κύκλων των εργασιών των ορισμένων ειδικοτήτων, εφαρμόσαμε σε κάποιες ειδικότητες το σενάριο αυτό που προτείνει ο ΑΗ και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η μονάδα πάει στα 3,5 ευρώ. Σας προκαλώ δημόσια να βάλουμε ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό οίκο να αναλύσει τα δεδομένα του ΑΗ. Αυτό είναι και μένουμε μέχρι. Ποιος είναι ο ανεξάρτητος οίκος που το ανέλησε? Η εταιρεία Mercer είναι παγκόσμιας εμβέλειας εταιρεία που ασχολείται με αναλογιστικές μελέτες. Έκανε αναλογιστική από τον ΟΑΗ όμως. Μιλάει για ανεξάρτητο, ναι, κύριο Ζαρμέφης. Ναι, αλλά ο όρη εντολής της Mercer ήταν αναλύση της δαπάνησης και τι πρέπει να περιληφθεί στο ΓΕΣΥ και ποιες πρέπει να είναι εισφορές. Αυτή είναι η αναλογιστική μελέτη που έγινε στην Κύπρο. Αυτή είναι εξετάσαν όλοι οι άλλοι διεθνείς πίθεν και η Τρόικα. Άλλη αναλογιστική μελέτη δεν έγινε. Δεν έγινε από τον Παγκυπριατρικό Σύλλογο. Να το ξεκαθαρίσουμε, το ξεκαθάρισε. Κύριε Αρμεύτη, συγγνώμη, πρέπει να κλείσουμε. Υποεκτίμησαν, ναι. Δεν είναι αυτό που είπα. Όχι, αυτό λέτε. Όταν ερμηνεύετε τα αποτελέσματα μιας μελέτης με ένα μοντέλο. Δεν είναι που λέτε μια μελέτη που μιλάω. Τότε... Μην προσπαθείτε. Είπαμε. Να το ξεκαθαρίσω και δεν θα σας πρέπει να κλείσουμε, κύριε Αρμεύτη, κύριε Κούμα, κύριε Κούμα. Εμείς πήραμε τις τιμές, πήραμε το σχέδιο που έδωσε ο ΑΗ στη δημοσιότητα με την τιμή μονάδας, καλέσαμε κάποιες ειδικότητες και κάναμε ανάλυση αν στον κύκλο εργασιών αυτών των ειδικοτήτων προσθεθούν αυτά τα σενάρια. Και με μαθηματική ακρίβεια μέσα σε 8 με 9 μήνες η τιμή μονάδας θα πάει στο 3,5 ευρώ. Ευχαριστούμε, είναι ο σφαιρικός προϋπολογισμός. Ευχαριστούμε, κύριε Αρμεύτη. Εγώ σας ευχαριστώ. Κυρία Καμίτση, πολύ σύντομα. Εντάξει, επειδή έχουν υποθεί πάρα πολλά, εγώ θα ήθελα να πω κάτι απλό για να καταλάβει ο κόσμος. Κατακλείδα. Ναι, το ΓΕΣΥ είναι μια πλατφόρμα που θα εφαρμοστεί για να μπορέσει ο κόσμος να έχει πρόσβαση, να καλυφθεί όλος ο κόσμος. Χρήση βελτίωσης αυτή η πλατφόρμα.
για να έχει πρόσβαση όλος ο κόσμος, όπως σας είπα, και να συνεργάζεται ιδιωτικός με τον δημόσιο τομέα υπαροχής. Δεν μπορεί να λύσει όλες τις στρεβλώσεις που υπάρχουν εδώ και χρόνια στον τομέα της υγείας. Αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε επιτέλους να βάλουμε σε τάξη τον τομέα της υγείας και τον τρόπο που παρέχουν την υπηρεσία. Εμείς στασσόμαστε υπέρ του ιατρικού κόσμου. Με τους γιατρούς μας είμαστε καθημερινά, τους εκτιμούμε και είμαστε μαζί τους στον αγώνα. Φαίνονταν διαφορετικά πριν όχι, που μιλούσετε, αλλά καμία, εγώ έχω πει εσυχήσετε μας λίγο. Έχουμε διαφορέ με την ηγεσία του ΠΙΣ. Όχι με την πλατιά μας, τον ιατρό, οι οποίοι έχουν ανησυχίες, ναι, σωστές, όμως είναι υπέρ της εφαρμογής ενός γενικού συστήματος υγείας. Απλώς το μήνυμα είναι ένα προς την πολιτεία. Ναι. Ότι το ΓΕΣΥ έχει ξεκινήσει, ναι, και δεν μπορεί κανείς να σταθεί εμπόδιο. Χρήζει βελτίωσης. Χρήζει βελτίωσης. Διότι και η κυρία Καμίτσια εδώ μας είπε ότι ο κύριος Παπακοσταντίνου δεν είναι τέλειος ο σχεδιασμός. Κοιτάξτε, τίποτα δεν είναι τέλειο. Συζητάμε εδώ και 40 χρόνια. Αν θέλει τέλειο, θα συζητάμε ακόμη 40 χρόνια. Και κλείνουμε τον κύριο Κούλου. Να κλείσω κάτι τελευταίο. Αυτό το Γενικό Σύστημα Υγείας με τις βελτιώσεις που ναι να γίνουν βελτιώσεις και είμαστε υπέρ, θα εφαρμοστεί 1η του Ιούνιου. Και κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει. Διαφορετικά, αφού ο Υπουργός είχε πει ότι είναι ανοιχτός σε διαβούλευση. Το χρονοδιάγραμμα δεν είναι ανοιχτό. Ακούστε να δείτε, είναι μια κοινωνική κατάκτηση. Και όποιος βρεθεί ενάντια στην κοινωνία, τότε θα έχει πρόβλημα. Λοιπόν, κύριε Κούμα, κλείνουμε μαζί σας. Δεν ξέρω πώς να κλάβουμε το τελευταίο, αλλά εμείς θα κρατήσουμε το θετικό. Δεν, ναι. Το θέμα είναι αυτό που θα εφαρμόσουμε από την πρώτη νέχτου, πραγματικά να έχει τα εχέγγυα ώστε να είναι βιώσιμο και ποιοτικό. Αν αυτό είναι ο στόχος μας, θα το πετύχουμε. Αν αυτός δεν είναι ο στόχος μας και δεν κάνουμε τα απαραίτητα βήματα διορθωτικά και σε αυτά τα στενά πλαίσια, ναι, θα έχουμε πρόβλημα. Τότε ας εργαστούμε στα πλαίσια αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τον κύριο Αρμεύτη και την Άννα Μαρία που ήταν στον ΠΙΣ. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση με τον Σοφοκλή Σοφοκλέωσης για να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με δύο σημαντικούς αγώνες πέφτει απόψη η αυλαία της 7ης αγωνιστικής του